σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, όπου μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Development League ανάμεσα σε Wolves K9 Arena και Groovers. Στην επίθεση η σημερινή φιλοξενούμενη, οι οποίοι μετρούν δύο νίκες και δύο ήττες μέχρι στιγμή στην σεζόν, ενώ από την άλλη οι Wolves μετρούν μία νίκη και δύο ήττες στις τρεις αγωνιστικές στις οποίες έχουν αγωνιστεί. Από ήττα προέρχονται και οι δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι ιτήθηκαν από το Black Mappa με 50-49, ενώ από την άλλη δύο σερίτες μετρούν οι Grovers. Τελευταία και αυτή από το Black Mappa με 53-70. Έτσι λοιπόν, κάποια από τις δύο σημερινές ομάδες θα καταφέρει να επιθέσει τα θετικά αποτελέσματα, ενώ θα ανοίξουν το σκορ οι γηπεδούχοι με τον Καλογέρακο, ποιος θα γράψει το 2-0. Πρώτη πόντη λοιπόν στην αναμέτρηση. Έμεινε μόνο στο Πιτσινέλης και εκτέλεσε για τρεις για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του με 2-3. Πρώτο καλάθι και τρίποντο κιόλας για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Τσαγκούλης είχε στην περιφέρεια, πήρε το Χατζηγεωργίου και πάλι ο Τσαγκούλης. Καλογεράκος λίγο πιο πίσω από την βολή, αστοχή. Ο Μητρούλιας είναι εκεί για το rebound και θα κατεβάσει κιόλας. Πιτσινέλης από το ίδιο σημείο που εστόχισε νωρίτερα θα το χάσει τώρα. Θετικό rebound όμως για τους Grovers, έδωσε αρκετό ύψος εκεί ο παίκτης των φιλοξενούμενων, ο Μητρούλιας. Δεν κατάφερε κάτι καλό, παρέμεινε έτσι το 2-3. Χατζηγεωργίου, Τσαγκούλης και τώρα Καλογεράκος. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Καλογεράκος θα το πάρει από μακριά. Αστόχησε. Η μπάλα είναι για τους Grovers. Συνέχεια και πάλι με τον Μητρούλια να οργάνωνε την επίθεση των κόκκινων. Νέλης. Θα πάει προς τα μέσα, πολύ ωραία η κίνηση και θα έρθει και το καλάθι από τον Πιτσινέλη, όπως ξεκινάει ο Ρεξάτος στο μάτς. Γράφει το 2-5, προβάδισμα τριών πόντων για τους φιλοξενούμενους. Τσαγκούλης στέκεται, εκτελεί για τρεις, μπαλά στο σίδερο και στα χέρια του Τασιόπουλου στην συνέχεια. Μητρούλιας, ο ίδιος θα πάρει την προσπάθεια και πολύ καλά θα κάνει. 2-7 με τη βοήθεια του ταμπλό θα στείλει στο συμπέντε τους Grovers, οι οποίοι ξεκινούν καλά το παιχνίδι. Τσαγκούλης και τώρα Χατζηγεωργίου θα το πάρει από την κορυφή, δεν θα το βάλει. Μαζεύσαν με τον Χατζιωάννου οι κόκκινοι. Για δύο πόντους πατούσε γραμμή ο Τσελιός, το έβαλε ωστόσο. Έχουμε το 2-9. Καλογεράκος οργανώνει. Παίρνει και πάλι ο Τσαγκούλης, αστοχή από μακριά. Ψηλότερα για να μαζέψει ο Τσελιός. Αστόχο το τρίποντο από τον Τσελιό. Παραμένει έτσι το 2-9, Καλογεράκος. Έχουμε πιάνει τα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης. Τσαγκούλης, Καλογεράκος, ένα μακρινό τρίποντο το οποίο θα βρει στόχο για το 4-9.
ο Καλογεράκος έχει καταφέρει να σκοράρει από τους γηπεδούχους. Αυτό ήταν το δεύτερο δικό του καλάθι. Τσινέλης. Μητρούλιας. Χατζιωάννου θέλει να απειλήσει, θα δεχθεί το φάουλ. Δεν έχω προλάβει να δω ποιος το έχει κάνει. Ο Γιαννάκος, τελικά είναι αυτός που έχει υποπέσει την παράβαση. Στη γράμμη λοιπόν ο Χατζιωάννου. Χάνει την πρώτη. Δεν αλλάζει και το 4-9. Θα βάλει την δεύτερη για το 4-10. Καλογεράκος. Βάλε αυτός τον Χατζηγεωργίου. Πάρει καλή θέση εκεί ο Γατσιμαδάκης, θα κερδίσει και το φάουλ και θα οδηγηθεί και αυτός τώρα στην γραμμή των βολών. Μαζί την δεύτερη, μια στις δύο από τον Γατσιμαδάκη. Πρώτος πόντος και για τον ίδιο. 5-10 το σκορ, 4-44 στο ρολόι για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, η οποία βρίσκει μπροστά τους Grovers μέχρι στιγμής. Τσινέλη στα αριστερά με 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα αφήνει έξω. Μητρούλιας έχει χώρο, εκτελεί για 3, όχι καλά. Και τώρα μαζεύει ο Καλογεράκος το αμυντικό rebound και έχει και χώρο για να βγάλει στην επίθεση τους Wolves. Του δώσει ξανά ο Χατζηγεωργίου για να εκτελέσει για 2, αστοχή. Και τώρα ο Μητρούλιας αφήνει στον Πιτσινέλη. Πάει προς τα μέσα με φόρο, τον έκλεισε καλά η άμυνα των γηπεδούχων και τον ανάγκασε να κάνει βήματα. Τσαγκούλης. Καλογεράκος ξανά. Τσαγκούλης τώρα θα το πάρει το τρίποντο. Δεν ήταν άσχημη εκτέλεση. Δεν ήρθαν όμως οι τρεις πόδια τους λύκους, οι οποίοι θα παραμείνουν στην επίθεση τους. Τσαγκούλης ξανά. Ένα σουτ για δύο. Καλογεράκος είναι αυτός που θα χτυπήσει και πάλι. Το σκορ στο 7-10 πλέον. Τσινέλης, από ένα σημείο που το αρέσει να εκτελεί, θα το χάσει. Τσαγκούλης. Να δούμε αν θα μπορέσουν να μειώσουν κι άλλο οι λύκοι. Χατζηγεωργίου. Σε ένα σου τριών πόντων, όχι καλό. Μαζί σαν η κόκκινη θα γίνει όμως ένα φθηνό λάθος, δεν μπορείς εκεί να σώσει την μπάλα ο Τσέλιος. Και έτσι γρήγορα επιστρέφουν και πάλι σε θέση επίθεσης οι Wolves. Δεν έχουμε και αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Νέα πρόσωπα ρίχνονται στο παρκέ. Ο Σαφράς θα επαναφέρει. Και έχουμε και ένα τρίποντο του Καλογεράκου, το οποίο δεν θα βρει στόχο. Τσινέλης άφησε πίσω ο Χατζιωάννου με φόρα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει, παραμένει το 7-10. Καλογεράκος. Τσαγκούλη στον Σαφρά. Το έφτιαξε με τη σειρά του στον Καρτσιμαδάκη. Δεν θα περάσει η μακρινή πάσα του, την κατάλαβε ο Κουτουλίδης.
και πήρε και το φόλο από τον Τσαγκουλή. Δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους, ένα ομαδικό μέχρι στιγμής. Έχουν οι φιλοξενούμενοι, ενώ μπήκαμε στο... τώρα μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Πιτσινέλης, ωραία το περάσει την πάσα. Χατζιωάννου προσπαθεί εκεί να βρει χώρο, τον βρίσκει, σκοράρει κιόλας για το 7-12. Καλογεράκος. Παίξαμε τον Τσάφρα. Κινείς, φαίνει στο πλάι. Καρτιμαδάκης ψάχνει για επιλογή. Τσαγκούλη στην περιφέρεια, θέλει να ξεκινήσει την πορεία του προς το αντίπαλο καλάθι. Δεν έβαλε πολύ δύναμη στην εκτέλεσή του. Θα κλέψουν τώρα οι κόκκινοι. Ο Τουλίδης στάνει μέχρι το τέλος και με το lay-up θα διαμορφώσει το 7-14. Μεταλλεύτηκε εδώ το ανοιχτό γήπεδο. Στείλει στο σύν 7 πλέον τους Grovers. Να πλησιάζουμε και το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Θα τα κάνει όλα μόνος του εδώ ο Τσαγκούλης. Πολύ ωραία κίνηση, δεν τον σταμάτησε κανένας. 9-14 τώρα. Τελευταία δευτερόλεπτα στην περίοδο. Κουτουλίδης. Και θα έρθει το καλάθι από κοντά ο Σπυρόγλου. Σπυρόγλου είναι αυτός που θα πετύχει το καλάθι για το 11, για το, με συγχωρείτε, για το 9-16. Περιμένει στη γωνία, στημένος ο Τσαγκούλης. Δεν είναι καλό το σιτού. Σπυρόγλου έφυγε μέχρι την άλλη πλευρά. Δεν τελείωσε καλά την φάση. Κίνης. Παίζει γρήγορα, Κατσιμαδάκης αφήνει έξω, έχει και χώρο και χρόνο. Καλογεράκος αστόχησε. Και νέα ευκαιρία με Κατσιμαδάκη, καλάθι και φάουλ. Έχει την ευκαιρία να φέρει τους τρεις πόντους στην ομάδα του, τους οποίους δεν καταφέρει να φέρει νωρίτερα ο Καλογεράκος με το τρίποντο. Hey. 11-16 και τώρα θα εκτελέσει και την συμπληρωματική βολή του. Αστόχησε, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Σπυρόγλου, Κουτουλίδης, πάει προς τα μέσα, στο τελείωμα όμως τα χάλασε και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος εδώ στην Ζωφρία με το σκορ 11-16. Μπήκαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο, η οποία βρίσκει μπροστά τους Grovers με 11-16. Στην επίση τώρα οι Wolves, μια ωραία προσπίση του Σαφρά, βρήκε χώρο, αστόχησε όμως το τρίποντο και έτσι δεν αλλάζει το σκορ σε αυτή την τρίποντη προσπάθεια. Τσέλιος θα το επιχειρήσει και αυτός, ίδια η κατάληξη, όπως νωρίτερα του αντιπάλου του. Σαφράς. Τσαγκούλης το δίνει ξανά. Καλογεράκος, είδε τον Γιαννάκο. Πάλι μπαλά θα καταλήξει στα χέρια του Καλογεράκου, θα εκτελέσει για δύο και θα μειώσει το τρίποντο πλέον. 13-16. Τσινέλης. Τσέλιος κόντρα σε ψηλότερο αντίπαλο. Ωραία, πάμε στα χέρια του Γιαννάκου. Καλογεράκος τώρα παίζει γρήγορα για τον Σαφρά. Δεν θα διστάσει αυτός να τελειώσει τη φάση. Και θα πάρει και το φάουλ από τον Τζινέλη. Και θα πάει και στη γραμμή τώρα ο παίκτης των γηπεδούχων. Το σίδερο η πρώτη βολή. Χαμένη και η δεύτερη, ο Σαφράς όμως θα μαζέψει το rebound. Παραμένει έτσι θέση επίθεση η γηπεδούχη, το θέλει το σουτ, το Καλογεράκος θα πήρε, δεν το έβαλε όμως. Τσινέλης. Πάει προς τα μέσα με δύναμη, δεν μπορεί να νικήσει στο Γιαννάκο. Ποιος σε δεύτερο χρόνο θα καθαρίσει την φάση. Και τώρα Σαφράς. Κινείς.
Γιαννάκος περιμένει στην γωνία ο Τσαγκούλης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους. Σαφράς, Καλογεράκος, αυτός θα πάρει την εκτέλεση λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος επίθεσης, ο οποίος θα ολοκληρωθεί καθώς δεν έχει βρει η μπάλα Στεφανή. Ο Μητρούλιας στο εντωμεταξύ επιστρέφει, αντικαθιστά τον Πιτσινέλη. Μητρούλιας. Μπαρμπέρης. Μπάλα φτάνει στον Κουτουλίδη, ο οποίος θα εκτελέσει σωστά για το 13-19. Τρίποντο μετά από ώρα για τους Γκρόβερς. Ωραία εδώ Τσαγκούλης, θα τα κάνει όλα, θα φτάσει και μέχρι το τέλος του δρόμου για το 15-19. Απαντάει γρήγορα. Περνώντας όποιον βρήκε μπροστά τους, τους 4 και πάλι διαφορά. Μητρούλιας χωρίς να έχει και καλή ισορροπία. Έχουμε και επιθετικό φάουλ. Το έκανε ο Τσέλιος. Άραγε τώρα για τους κόκκινους, ο Μπαρμπέρης πέρασε εκτός. Ο Τασιόπουλος θα πάρει την θέση του. Τσαγκούλης και πάλι ο ίδιος ανέλαβε δράση. Αυτή τη φορά θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει και στην γραμμή για δύο βολές. Θα βάλει την πρώτη. Θα μένει η δεύτερη. 16-19. Τασιόπουλος. Υπάρχει φάουλ από τον Σαφρά, που ήταν και ο μόνος που είχε καταφέρει να επιστρέψει από τους Γουλς, θα λέγει με τον ρέφερι. Όπως και να έχει, ο Τασιόπουλος είναι ήδη στημένος στη γραμμή. Βάζει την δεύτερη. 16-20. Γιαννάκος, τον έκλεισε ο Κουτουλίδης. Καλογεράκος για δύο. Μάχεσε εκεί για το rebound, δεν καταφέρει να το πάρει κανείς. Κατοχή παραμένει στους Wolves. Ο κοντά η προσπάθεια του Γιαννάκου θα φέρει αποτέλεσμα για να πλησιάσουν στο δίποντο πλέον οι γηπεδούχοι. 18-20. Μητρούλιας. Κουτουλίδης από πολύ μακριά. Πρόλαβε ο Τασιόπουλος, πασάρε σε αντίπαλο όμως. Καλογεράκος κλεισμένος από δύο, ψάχνει κάποια βοήθεια. Πιέζεται ασφυκτικά, βρήκε τον Γιαννάκο. Τσαγκούλης πάει από τα δεξιά, άφησε κοντά του στον Γιαννάκο. 3 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα. Σαφράς προλαβαίνει το ρολόι, δεν σκοράρει. Ο Τσέλιος ψηλότερα για να καθαρίσει το ριμπάουντ και να αφήσει στον Μητρούλια. Κάτι λιγότερο από 5,5 λεπτά ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Παραμένουν μπροστά οι Γκρόβερς, ωστόσο έχουν μειώσει την απόσταση οι κυπεδούχοι στους 2 πόντους πλέον. Σιόπουλος. Κουτουλίδης. Δεν επιχείρησε να τελειώσει τη φάση. Ο Μητρούλιας θέλει να το κάνει. Και έχουμε και φάουλ. Το έχει κάνει ο Γιαννάκος. Και έχει ο Γκίνης, ο οποίος επίσης απόρρισε. Έξω η πρώτη βολή.
0-2 από τον Τασιόπουλο. Σαφράς. Γιαννάκος. Εκτέλεσε, το έβαλε κιόλας για να δώσει το προβάδισμα πλέον στους Wolves. 21-20. Μητρούλιας. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Grovers στο προσπέρασμα των γηπεδούχων. Υπάρχει φαουλ. Και έχουμε και βολές για τον Χατζιωάννου. Ακόμη μια βολή η οποία δεν θα καταλήξει τον στόχο από τους κόκκινους. Εκτελεί και την δεύτερη, χαμένη και αυτή. Παραμένει έτσι το 21-20. Σαφράς. Γιαννάκος θέλει να γυρίσει, θα το κάνει και θα εκτελέσει και με τα αριστερό για το 23-20. Το 16-20 έχουν φτιάξει ένα σερί 7-0 πλέον οι γηπεδούχοι. Δεν έχουν βρει απάντηση μέχρι στιγμή οι Grovers, ούτε τώρα θα μπορέσει ο Μητρούλιας να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σαφράς. Χατζηγεωργίου και τώρα Τσαγκούλης. Έχει επιλογές για screen, εκτελεί πίσω από το screen, θα το χάσει. Μάζεψε ο Σπυρογλου. Και έφυγε και μέχρι το τέλος, θα φτάσει μέχρι το καλάθι για το 23-22. Στο πόντο ξανά πλησιάζουν οι Grovers. Τσαγκούλης. Πάει στα δεξιά, ο κίνης είναι εκεί. Βλέπει το ρολόι ο Τσαγκούλης, επιχειρεί ένα μακρινό σουτ. Στη λήξη του χρόνου θα πυροβολήσει για το 26-22. Τυχούν από μακριά μετά από ώρα οι γηπεδούχοι. Με τον Τσαγκούλη να βάζει στο συν 4 πλέον την ομάδα του. Ωραία, εδώ ξέφυγε ο Χατζιωάννου, απάντησε με ένα δίποντο. 26-24. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση, 2 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν ακόμα από την ανάποβλα του ημιχρόνου. 26-24. Εδώ και λίγα λεπτά έχουν καταφέρει να προσπεράσουν η Wolves Καπανιά Αρίνα. Πάω τώρα από τον Καλογεράκο πάνω στον Μητρούλια. Τέταρτο ομαδικό πλέον για τους γηπεδούχους, 3 έχουν οι φιλοξενούμενοι. Κουτουλίδης είναι στο πλάι. Τέλος αποφασίζει να εκτελέσει, δεν θα το κάνει με επιτυχία. Χατζηγεωργίου, πάψε στον Καλογεράκο. Αυτός τώρα οργανώνει την επίθεση των γηπεδούχων. Κουτουλίδης μένει ψηλά για να τον δυσκολέψει κάπως. Σαφράς. Βρήκε χώρο, πήρε και το τρίποντο από την κορυφή και το έβαλε. 29-24, αρχίζουν να βρίσκουν ρυθμό από μακριά η Λυκή. Θέλει να απαντήσει ο Μητρούλιας, δεν θα το κάνει, βάλει λίγο παραπάνω δύναμη. Βάλα όμως θα καταλήξει και πάλι στα δικά του χέρια. Κουτουλίδης, Χατζιωάννου, του έχει φτιάξει χώρο ο Τσέλιος, δεν το εκμεταλλεύεται. Παραμένει έτσι το 29-24. Και πάλι ο Κουτουλίδης αναλαμβάνει να μαρκάρει τον Καλογεράκο. Προσπαθεί να του ξεφύγει ο παίχτης των Λύκων, δεν θα τα καταφέρει και θα κλέψει μάλιστα ο παίχτης των Grovers. Και θα αφήσει και την πάσα την κατάλληλη στιγμή. Δεν θα την αξιοποιήσει όμως ο Πιτσινέλης. Προσπαθεί ο ίδιος στην συνέχεια να κερδίσει το φάουλ, που είναι και το πέμπτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Όχι, το τέταρτο είναι.
δικό μου λάθος. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, πριν το ημίχρονο. Σαφράς είναι για τρεις το σούτ, αλλά άστοχο επίσης. Τζινέλης πάει γρήγορα μέχρι την άλλη πλευρά, αφήνει στον Μητρούλια. Ένα μακρινό δίποντο, καθόλου καλή εκτέλεση. Μία επίσης συλλογικά θα έχουν οι δύο ομάδες σε αυτές τις τελευταίες στιγμές της δεύτερης περίοδου. Καλογεράκος κρατάει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Εκτελεί για τρεις, μέσα και αυτό. 32-24, συνεχίζουν εύστοχα από μακριά οι γηπεδούχοι και ανεβάζουν και τη διαφορά τώρα στο συν 8. 10 δευτερόλεπτα για τους Grovers. Τσινέλης, Κουτουλίδης. Αυτό έξε και απομένει ένα δευτερόλεπτο τώρα. Κάποιες διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους και αλλάζει και η απόφαση. Κατοχή είναι για τους Wolves. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι τώρα οι Λύκοι. Καλογεράκος αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Θα πάρει και το σύντρος από το κέντρο. Φινάλ λοιπόν και στην δεύτερη περίοδο με το σκορ στο 32-24. Επιστροφή στην δράση εδώ στο κλειστό της Ζωφιάς, 32-24 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας με τους Wolves. Καμπανιά Αρίνα να μου καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα από τα μέσα της δεύτερης περίοδου και τώρα να μου καταφέρει να χτίσουν και μια απόσταση 8 πόντων στο παιχνίδι, ανεβάζοντας τα ποσοστά τους κυρίως πίσω από τα 6-75 και βελτιώνοντας έτσι κι άλλο την επιθετική εικόνα τους. Από την άλλη σκούρα τα βρήκαν οι φιλοξενούμενοι στην δεύτερη περίοδο. Δυσκολεύτηκαν αρκετά επιθετικά ενώ και αμυντικά. Δεν είχαν πολλούς τρόπους για να περιορίσουν την επίθεση των γηπεδούχων και έτσι βρίσκονται τώρα να κυνηγούν στο σκορ. Ο Σπύρογλου θα φτάσει μέχρι το καλάθι αλλά δεν μετράει η προσπάθειά του γιατί έχει γίνει επιθετικό φαουλ. Πανέφεραν οι γηπεδούχοι με τον Τζακούλη να παίρνει. Πάει σε μια δύσκολη προσπάθεια. Μητρούλιας καθάρισε, Χατζιωάννου. Άφησε κεφάλι στον Μητρούλια. Το σίδιο των Τσέλιων έρχεται με φόρα, δεν μπορούσε να του περάσει καλά την πάσα. Να σου τριών πόντων, Χατζιωάννου εκτελεί για το 32-27. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα. Πρέπει να βιαστούν εδώ οι γηπεδούχοι. Σαφράς εκτελεί μετά από την προσποίηση. Το χάνει. Και κατοχή τώρα για τους κόκκινους. Μέτρα κανονικά το καλάθι. Πήρε και το φάουλ. Ο Στασιόπουλος θα στοχίσει όμως την βολή του. 32-29 το σκορ. Σαφράς. Γιαννάκος. Είδε κοντά τον Τζαγκούλη, σε αυτόν άφησε την μπάλα. Σμήνει με τον Σπύρογλου. Μια προσποίηση του Γιαννάκου, δεν βρίσκει διάδρομο. Σαφράς θα αναγκαστεί να πάρει ένα σούτ υπό πίεση, καθώς τελείωνε ο χρόνος. Σπύρογλου είναι εκεί για να καθαρίσει το rebound, κατεβάζει ο ίδιος. Περνάει κιόλας, τελειώνει τη φάση, όχι με επιτυχία. Χατζιωάννου από κοντά, δεν θα του κάνει το χατήρι μπαλά, πήγε και βγήκε. Παραμένει έτσι στο 32-29, ακόμα δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν οι γηπεδούχοι σε αυτά τα σχεδόν 3 λεπτά
που έχουμε παίξει στην τρίτη περίοδο. Γιαννάκος κλείστηκε καλά, η πάσα και πάλι στην περιφέρεια. Καλογεράκος πατώντας γραμμή, αστοχή. Σαφράς δεν μπορεί να μαζέψει το επιθετικό rebound και τώρα καθαρίζει την φάση κόκκινη που μπορούν να δώσουν συνέχεια στο σέρι τους. Εξαιρετική η πάσα από τον Σπύρογλου, θα την κάνει ασίστ ο Χατζιουάννου. 32-31. Στον πόδο πλέον η διαφορά. Ένα σέρι 7-0 των φιλοξενούμενων. Τη 0-7 όπως θέλετε. Ωραία εδώ η κίνηση του Σαφράχ εκτός ισορροπίας στο σουτ. Για το 34-31 πρώτο καλάθι τον Γουλς στην τρίτη περίοδο. Ανέβασε ταχύτητα ο Τασιόπουλος, δεν μπορούσε να τελειώσει καλά. Συνέχεια τώρα με Τζαγκούλη, ο οποίος ύψωσε. Κατσιμαδάκης αφήνει έξω. Σαφράς δίστασε να εκτελέσει. Γιαννάκος τον έχασε εδώ η άμυνα των κόκκινων, δεν το πλήρωσαν όμως. Μετρούλιας δεν βιάζεται. Λέει τι κίνηση θέλει από τους συμπαίκτες του. Τώρα θα πάρει ο Τσέλιος. Από το πλάι σηκώνεται για δύο. Έκανε airball. Μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Γιαννάκος και έκλεψε, αλλά θα του πάρει την μπάλα τα χέρια ο Σπυρογλου. Επιστροφοδοτεί ξανά τον Χατζιουάννου και πάλι οι δυο τους θα συνεργαστούν άψογα. Για το 34-33. Ακόμη μια φορά που ο Σπυρογλου δίνει την assist και ο Χατζιουάννου κάνει τη δουλειά. Φάουλ τώρα από τον Τσέλιο. Ενώ έχουμε και τρεις αλλαγές για τους Grovers. Στο μάτς περνάει και ο Θεοδωρόπουλος. Αστοχή πρώτη βολή. Και την δεύτερη παραμένει το 34-33 στον πίνακα του σκορ. Κουτουλίδης χαμηλή η πάσα, με κάποιο τρόπο θα φτάσει πάλι στα δικά του χέρια η μπαλά. Αυτός θα τελειώσει τώρα τη φάση, όχι καλά, και θα βγάλει και εκτός. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Σαφράς με τον Τασιόπουλο πάνω του. Πυρογκίνης, Κατσιμαδάκης παίζει με πλάτη, τώρα γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, πήγε κόντρα σε δύο αντιπάλους, δεν καταφέρει να τους νικήσει. Και τώρα πατούν γκάζι Grovers. Σπυρογλου θα το βάλει. 34-35, περνούν μπροστά πλέον οι φιλοξενούμενοι. Και έχουμε και time out για τους γηπεδούχους. Επιμέρους 2-11 το σκορ στην δεύτερη περίοδο για αυτά τα 5,5 λεπτά που έχουμε παίξει στην συγκεκριμένη περίοδο με τους Grovers να έχουν βελτιωθεί αισθητά και από την άλλη τους Wolves να δείχνουν να δυσκολεύονται πάρα πολύ στην επίθεσή τους. Δεν έχουν τις ίδιες λύσεις όπως στα πρώτα 20 λεπτά και ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο εκεί όπου βρήκαν σουτ και από μακριά. Είχαν περισσότερες επιλογές, τώρα δείχνουν να έχουν πέσει κάπως. Καλογεράκος με τη βοήθεια του αυλού πήγε, δεν το έβαλε. Ήψωσε τώρα για τον Χατζη Γεωργίου και αυτός με το δεξί δεν θα τελειώσει καλά. Η στοχεία συνεχίζεται για τους γηπεδούχους. Κουτουλίδης από την άλλη θα φτάσει μέχρι το τέλος. Θα χαλάει όμως το τελείωμα. Κατοχή και πάλι είναι για τους Grovers. Έγινε και η επαναφορά. Ασιόπουλος. Άφησε στον Σπυρογλου.
βρήκε αυτό τον Τασιόπουλο, αλλάζει κατεύθυνση. Με το δεξί χέρι δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Και τώρα Τσαγκούλης. Καλογεράκος. Ανανεώνεται και το ρολόι της επίθεσης, 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους Wolves. Τσαγκούλης, έμεινε όλο μόναχος. Πήρε το σούτ, δεν το έβαλε, παραμένει το 34-35. Φάουλ τώρα. Επάνω στον Πιτσινέλη πρέπει να έγινε. Από τον Καρτσιμαδάκη. Ενώ Χατζιωάννου επιστρέφει στο μάτς της του Σπυρογλου. Κουτουλίδης. Κασιόπουλος. Ο Καλογεράκος τώρα θα κάνει το φάουλινγκ, είναι και το τρίτο για τους Wolves. Δύο φάουλ. Αρκετά γρήγορα για τους γηπεδούχους. Κασιόπουλος και πάλι περνάει εκεί, βρήκε τον διάδρομο. Έφτασε και μέχρι το καλάθι για το 34-37. Καλογεράκος στέγεται για τρεις, κέρδισε το φάουλ. Καθώς έπεσε πάνω του ο Θοδωρόπουλος, ο οποίος δείχνει να διαφώνει με την απόφαση του ρέφερη. Όπως και να έχει στη γραμμή τώρα ο Καλογεράκος, ο οποίος έχει και την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Βάζει την πρώτη. Όχι, για δύο ήταν τελικά. 36-37. Τσινέλης. Θα πάρει το φάουλ από τον Χατζηγεωργίου. Και είναι και το τέταρτο για τους γηπεδούχους, δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν οι Wolves. Πιτσινέλης θα το πάρει από την κορυφή χωρίς δεύτερη σκέψη. Και το ξάσιμο παιχνίδι και η μπάλα, η οποία θα φτάσει τώρα στα χέρια του Καλογεράκου. Ήτσωσε για τον Τσαγκούλη, ζητάει εξωγήνης. Και πάλι Τσαγκούλης. Πήρε για το σκριν, έμεινε με τον Θεοδωρόπουλο. Γκίνης πάει προς τα μέσα, δεν θα τελειώσει καλά την φάση. Τέλει στην άλλη πλευρά ο Πιτσινέλης, Κουτουλίδης από την περιφέρεια, εκτελεί όχι καλά. Θετικό rebound για τους κόκκινους. Πάσα όμως θα καταλήξει κατευθείαν στον Καλογερόπουλο, ο οποίος έχει και χορό. Μπήκα δυναμικά στη φάση και οι δύο αντίπαλοι. Κατάφερε να σκοράρει. Και μια δύσκολη προσπάθεια εκεί ο Καλογεράκος και δίνει και το προβάδισμα πλέον. Σε γηπεδούχους 38-37 το σκορ τώρα. Θεοδωρόπουλος θέλει να ξαναβάλει μπροστά την ομάδα του, δεν θα τα καταφέρει. Και έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου πάντα. Καλογεράκος πίνει στο πλάι. Ο Χατζηγεωργίου θα σηκώθει για τρεις. Παραπερνάει και εκτός ορίων. Τώρα θα έχουμε και αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Ο Τσέλιος και ο Σπύρογλου παίρνουν στο μάτς. Ο Κουτουλίδης και ο Θεοδωρόπουλος θα περάσουν εκτός. Τσινέλης, Τσέλιος. Πήρε ένα ρίσκο εδώ με αυτή την πάσα. 15 δευτερόλεπτα τώρα για τους Grovers. Τσινέλης πάει δυναμικά. Να πηδάει η μπάλα, καταλήγει εκτός Χατζιωάννου. Έχει δεύτερη ευκαιρία, θα την αξιοποιήσει για το 38-39. Σαφράς, 20 δευτερόλεπτα όλα
για τους γηπεδούχους. Δυσκολεύεται ο Σαφράς να περάσει στο κέντρο. Μπήκε και στην πορεία της μπάλας ο Γκίνης και διορθώσε τα πράγματα. Τσακούλης παίρνει το φάουλ τον Τασιόπουλο. Και έχουμε και βολές. Έχει στην πρώτη. Στο σίδερο η δεύτερη. 39-39, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάει μέχρι μέσα ο Τασιόπουλος, σκοράρει προλαβαίνοντας και το χρονόμετρο. Και έτσι η Γκρόβενς θα κλείσει μπροστά την τρίτη περίοδο με 39-41. Μπήκαμε μόλις και στην τέταρτη περίοδο. Το μάτς παραμένει ανοιχτό, 39-41 το σκορ. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει μέχρι στιγμής. Ένα μικρό προβάδισμα κάτω στα χέρια του τώρα οι Grovers, με τον Τασιόπουλο νωρίτερα να προλαβαίνει και να εκτελεί στην λήξη της τρίτης περίοδου και να δίνει έτσι ξανά το τιμόνι στους κόκκινους, οι οποίοι θέλουν να ανεβάσουν το προβάδισμα τους και θα το κάνουν. Ο Θεοδωρόπουλος πυροβολή. 39-44. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να είναι και το πρώτο δικό του καλάθι σήμερα. Σαφράς. Κάτσι Γεωργίου. Θα πάρει από τον Γιάννακο. Τσαγκούλης. Και τώρα Γκίνης. Στα 3 δευτερόλεπτα, στέκεται στον αέρα. Δεν έχει βρει Στεφάνη μπάλα. Τελείωσε έτσι ο χρόνος επίθεσης. Διαφωνούν οι γηπεδούχοι, λένε πως είχε ακουμπήσει Στεφάνη και είχε ακουμπήσει τελικά, αλλάζουν για την απόφαση τους οι διαιτητές. Μετράγε κανονικά το καλάθι. 41-44 το σκορ. Τσινέλης, Στασιόπουλος. Θεοδωρόπουλος από πιο κοντά τώρα. Στάγιος ένα από τους υπέκτους για αυτή την κακή εκτέλεση. Σαφράς. Είναι έξω. Τσαγκούλης. Έχει 5 δευτερόλεπτα. Σαφράς από το πλάι. Θα το επιχειρήσει τελικά. Δεν θα το βάλει. Τσινέλης. 3-2. Φινεί στο πλάι. Ζήτησε ο Σπυρόγλου. Προσπαθεί να περάσει από τον Σαφρά, ο οποίος τον ακολουθεί. Θεοδωρόπουλος υποπίεση, στο σίδερο η μπάλα. 41-44 παραμένει το σκορ, ευκαιρία για τους Γκούλους ώστε να πλησιάσουν. Τσαγκούλης πάει από τα αριστερά, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Τσινέλης. Γιάννη όλο το δρόμο, καλάθι και φάουλ. Πήγε σε αυτό το coast to coast, πέτυχε και το καλάθι, πήρε και το σφύριγμα. 41-46. Ένα Κουτουλίδης επιστρέφει για τους κόκκινους. Να δούμε αν θα μπορέσει να βρει αυτό το έμεσο τρίποντο. Σαράντα ένα, σαράντα εφτά. Σαφράς. Με τον Σπύρογλου να τον καταδιώκει. Βγαίνει μπροστά του και ο Θεοδωρόπουλος τον σταματάει με φάουλ. Θεοδωρού. Ο Θεοδωρόπουλος με συγχωρείτε, πέρασε εκτός ο Χατζιωάννου. Μπήκε στην θέση του, ενώ ο Σαφράς βάζει την πρώτη βολή. Για το 42-47. Μέσα και η δεύτερη βολή. 43-47, διαφορά στους 4.
Φωτουλίδης. Επιμένει, ψάχνει την πάσα, πέρασε η μπάλα για τον Χατζιωάννου. Δυναμικά ο Σπύρου Γλυκή κοντρά σε δύο γωνιά. Μαζεψε ο Γιαννάκος. Σταμάτησε την πάσα ο Κουτουλίδης, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός. Κατοχή και πάλι για τους Wolves. Ο Γκίνης στα πάρει και αφήνει και πάλι στον Σαφρά. Γιαννάκος, εξαιρετική κίνηση, τρομερή προσπάθεια. 45-47 με το ρολάρισμα του Γιαννάκου να φέρει την ομάδα του στο δίποντο. Κουτουλίδης. Κάνει σταυρωτές. Πάσα έξω. Ένα σου τριών πόντων, όχι καλό. Χατζιωάννου στέγεται στον αέρα. Δεν θα σημαδέψει σωστά. Ηρεμία ζητάει ο Χατζηγεωργίου. Ο ίδιος όμως δεν είναι ήρεμος. Και ρίσκαρε με αυτή την πάσα και χασέ. Σπυρόγλου ξανά θα το βάλει με τη δεύτερη. 45-49. Αυτή είναι ο λάθος εδώ από τους γηπεδούχους. Ένα δωράκι έδωσαν στους Grovers. Οι οποίοι έχουν μαξιλαράκι 4 πόντων τώρα. Τουλίδης έχει στην άλλη πλευρά. Πατάει Γκάτζη. Θα τον σταματήσει με φαουλ ο Γιαννάκος. Θα τον στείλει και στην γραμμή των βολών. Τρίτο φαουλ για τον Γιαννάκο. Αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Ο Καλογεράκος επιστρέφει για τους Γούλφς. Ενώ από την άλλη έχουμε τα Σιόπουλο και Θεοδωρόπουλο στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους. Εύστοχη η πρώτη βολή. Αστοχή η δεύτερη, μάχη στον αέρα, έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει, Grovers. Το πανέφεραν οι κόκκινοι. Χατζιωάννου θα πάρει κοντά στην ρακέτα. Προστατεύει την μπάλα ο Χατζηγεωργίου. Ο ίδιος ανεβάζει ταχύτητα και περνάει το κέντρο. Έχει επιστρέψει όμως η άμυνα των κόκκινων. Καλογεράκος προσποιείται. Θα το πάρει τελικά από την κορυφή. Κοντό το σούτου, βρίσκει σίδερο. Χατζηγεωργίου παίρνει το φάλο από τον Χατζιωάννου. Σαφράς. Καλογεράκος υψώνει. Δεν παίρνει μπάλα στο καλάθι. Σπυρόγλου. Πάσα πίσω από την πλάτη. Δεν του βγήκε. Χατζηγεωργίου έκλεψε και έκανε για το φάουλο ο Τασιόπουλος. Τρίτο ομαδικό για τους Grovers. Τσαγκούλης αφήνει κοντά του τον Χατζηγεωργίου, αυτός επιχείρησε το σουτ. Χατζιωάννου παίζει με τον Σπυρόγλου. Έχει μπροστά του τον Χατζηγεωργίου. Πήρε ο Θεοδωρόπουλος, πήγε μέχρι μέσα, κόπηκε. Κανονικότατη άμυνα. Σαφράς θα δεχτεί το φάουλ. Από τον Θεοδωρόπουλο. Πανέφεραν οι γηπεδούχοι, Σαφράς. Χαρτσιμαδάκης κοντά προσπαθεί να γυρίσει με αντίπαλο τον Κουτουλίδη. Στο σίδερο το τρίποντο του Τσαγκούλη. Επιμένουν ωστόσο οι Γουλς. Χωρίς καλή ισορροπία και ο Καλογεράκος. Και νέα ευκαιρία Γιαννάκος, χάνει ένα εύκολο καλάθι. Θα το βάλει, θα βάλει το δύσκολο. 47-50. 4,5 λεπτά για το τέλος. Διαφορά στους 3.
Τίποτα δεν είναι κλειδωμένο ακόμα, τίποτα δεν είναι σίγουρο στο μάτς. Το πλέο που του λέει σαν στόχησε. Καλάθη και φάουλ όμως στην συνέχεια από τον Χατζιωάννου, ο οποίος πήρε το επιθετικό rebound. Μεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία του για το 47-52, που μπορεί να γίνει και 53 αν ευστοχίσει και στη βολή. Θα την βάλει και αυτή. 47-53. Σαγκούλης, Σαφράς για τρεις μέσα. Μεγάλο σουτ, 50-53. Κουτουλίδης. Βρέθηκε κοντά. Έχασε ο ίδιος, μάζεψε. Θοδωρόπουλος του δίνει χέρι με χέρι. Έχει τον Λατζαράκο μπροστά του. Πάσα στο πλάι, τα Σιόπουλος με 5 δευτερόλεπτα. Μπερδεύεται και κάνει βήματα. Δεν μετράει το καλάθι. Και θα γίνουν και οι αλλαγές τώρα για τους Grovers. Η αλλαγή βασικά, ο Τσέλιος μόνο θα περάσει το μάτς. Αντικαθιστά τον Τασιόπουλο. Και 25 στο ρολόι. Υπάρχει και φάουλ επάνω στον Καρσιμαδάκη. Και έχουν συμπληρώσει και τα ομαδικά οι φιλοξενούμενοι. Στη γραμμή λοιπόν ο Καρσιμαδάκης. Μέσα η πρώτη. 51-53. Έξω η δεύτερη. 51-53 παραμένει το σκορ της Συνέλης. Ωραίες οι κινήσεις του. Επέστρεψε όμως έγκυρα. Έγκυρα. Αντίπαλη ομάδα του κλείσαν τον χώρο. Θα μπει μέσα η μπάλα. Μετράει κανονικά το καλάθι του Κουτουλίδη. Βασανιστικά εκεί περιμέναν οι επέστρεψε των δύο ομάδων να δουν που θα καταλήξει η μπάλα. Και είναι η κατέληξη στον στόχο. 51-55. Και μία βολή τώρα για τον παίχτη των Grovers. Θα βάλει και τη βολή. 51-56. Σαφράς. Ζαράκος. Καλογεράκος πλέον. Βάλαξε το επίθετο. Νέες βολές τώρα για τους Wolves. Χαμένη πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 52-56. Άντε λιγότερο από 3 λεπτά για να φτάσουμε στο φινάλε και να δούμε ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα επιστρέψει στις νίκες στην Development League. Η Τσινέλης προσποιήθηκε, βρήκε και χώρα στο έξω στο σούτου. Καλογεράκος. Τσαγκούλης βλέπει απέναντι τον Σαφρά με χώρο. Αυτός θα σηκωθεί για τρεις, η μπάλα στο σίδερο. Και πάλι καλά τον Γουλφς. Κανάκος θα κοπεί από τον Σπύρο Γλου. Πολύ καλή άμυνα. Και 9 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για τους γηπεδούχους. Ζητάει ο Καλογεράκος, αυτόν θα πάει η μπάλα ή θα το εκτελέσει από εκεί. Βγήκε και βγήκε η μπαλά, δεν το έκανε το χατήρι. Κουτουλίδης.
Μπέκερ και πάλι. Ξανά Πιτσινέλης από το πλάι. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Μάζεψε ο Σάφρας. Τελευταίο δίλεπτο τώρα. Υπενθυμίζω το σκορ στο 52-56 υπέρ των Grovers. Καλογεράκος για 2. Δεν μπορεί να μειώσει ούτε τώρα. Κυρογλου. Σοδεύει και κάποια πολύτιμα δευτερολέπτα. Κουτουλίδης. Στη γωνία Θεοδωρόπουλος και πάλι Κουτουλίδης, 7 δευτερολέπτα. Θα πρέπει να ξεκινήσουν την επίθεση οι κόκκινοι. Ο Κουτουλίδης θα το πάρει από εκείνο το σημείο. Άστοχο το μακρινό σουτ. 1 και 18 τώρα στο ρολόι. Σάφρας, θέλουν ένα εύστοχο σουτ για να παραμείνουν ζωντανοί οι Wolves. Θα γίνει το λάθος όμως. Έχουμε και φάουλ στην συνέχεια επάνω στον Πιτσινέλη. Το έχει κάνει ο Χαρτσιμαδάκης από ό,τι προλάβα να ακούσω και έχουμε και διακοπή για time out, έτσι οι βολές του Πιτσινέλη θα εκτελεστούν μετά την διακοπή. Στη γραμμή λοιπόν ο Πιτσινέλης. Δεν θα μπορέσει να βρει στόχο στην πρώτη προσπάθεια. Έξω και η δεύτερη. Πήγε όμως ανάμεσα από δύο ο Θεοδωρόπουλος και μάζεψε το rebound. Τελευταίο λεπτό, 52-56. Την μπάλα και πάλι στους Grovers. Ίσως και να στοιχίσει αυτό το χαμένο rebound στους Bulls. Με το ένα χέρι ο Χατζηγιάννη προλαβαίνει το ρολόι και πετυχαίνει ένα καλάθι που ίσως και να είναι η μισή νίκη. 52-58. Καλογεράκος δεν θα το βάλει. Και ελπίδες όλο και λίγο στεύουν για τους γηπεδούχους. Κουτουλίδης με ωραίο στυλ ξέφυγε από την πίεση. Άφησε στο πλάι, τα έκανε όλα σωστά. Ο Χατζηγιάννη όμως το χάλασε εκεί στο τέλος. Πήγαν σε μια γρήγορη επίθεση εδώ οι κόκκινοι. Αλλά έχουμε και ένα νέο λάθος στον Wolves, 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Όλα δείχνουν να παίρνουν τον δρόμο τους σιγά σιγά στο μάτς. Όπως φαίνεται οι Grovers θα φτάσουν στην νίκη. Θα γίνει το φαλ τώρα από τον Σάφρα. Οι Grovers θα φτάσουν στην νίκη. Θα πάρουν την τρίτη νίκη τους στην σεζόν. Θα πάνε στο 3-2. Ενώ από την άλλη οι Wolves χάπα 9 αρένα θα πέσουν στο 1-3. Αστοχή η πρώτη βολή τον Σπυρόγλου. Θα βάλει την δεύτερη για το 52-59. Να δούμε αν θα είναι αυτό το τελικό σκορ. Τσαγκούλης για 3, αστοχή. Και φινάλι λοιπόν στην αναμέτρηση. Οι Grovers θα επικρατήσουν με 59-52 επί των Wolves K9 Arena.